Και έλα να σου πω, εσύ θα το να πας εκεί. Εσύ είναι στο κουνέ, εσύ είναι στο κουνέ, Βικτόριο.
τη χοροδία του Συλλόγου Νέας Ιωνίας Αγίας Παρασκευής Γεύση Υπού Αγιάς Μαρμάρας, εμπειρών της Πρατητείου Ενώσεως, δάσκαλο το καταξιωμένο Νεκτάριο Χαζηδάκη, θα κλείσει το πρόγραμμα των τραγουδιών με το τραγούδι «Ο κύριος Μοριάς». Το τραγούδι έχει την επικαιρότητά του, αφού μας φιλοξενεί η Γιάννη Κράης, και δείχνει την γενναιότητα των κριτικών ναυτικών. Ο κύριος Μοριάς εμήνυσε σε όλα τα καράβια. Καράβιο απαρμενίζεται, ούρα λιμάνια πιάστε, για θα φυσήξω δυνατά και ούρα θα τα σπάσω. Μα ένα καράβι θετικό δεν μπαίνει σε λιμάνι. Δεν σε φοβούμε κυριωριά, φυσήξεις δεν φυσήξεις. Γιατί έχω ναύτες κριτικούς. Ο κυριωριά δεν λέτε το παιδιά. Των παιδιών εδώ που τραγουδήσαμε από τις τρεις ενώσεις Κρητών. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά που μας συνοδεύσανε. Και φυσικά να δώσουμε όλες μας τις ευχές στην Παγκρίτη να συνεχίζει το έργο της
το δημιουργικό για να προσφέρει στους Κρήτες, στους απανταχού Κρήτες. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους. Απλά δεν είναι όλοι ενεργοί. Παγκριτίου, κύριο Γεώργιο Μαριδάκη, να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Πανοσιολογιότατε πατέρα Ιλαρίων Θεοδωρόπουλε, ευεσιμότατε πατέρα Χρήστο Τζανουδάκη, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριε περιφερειάρχα, κύριε δήμαρχε, κύριοι περιφερειακοί σύμβουλοι, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε επίτιμε πρόεδρε της Παγκριτίου, κύριοι πρόεδροι και εκπρόσωποι των κριτικών σωματείων, κύριε πρόεδρε της Κριτικής Εστίας, κύριε εκπρόσωποι των μέσων μαζικής επικοινωνίας, συμπατριώτησες, συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκριτίου Ενώσεως, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστώ που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Διανύουμε φέτος τον δεύτερο χρόνο της τέταρτης θητείας μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκριτίου Ενώσεως και προσπαθούμε πάντα να είμαστε κοντά στους συμπατριώτες μας, να υπηρετούμε και αυτούς και την Παγκρίτιο με τον καλύτερο τρόπο και γενικά να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν. Στόχος είναι να αναδεικνύουμε και να επιβεβαιώνουμε τον ηγετικό ρόλο της Παγκριτίου Ενώσεως στο πολιτιστικό κίνημα της πατρίδος μας και πιστεύω ότι το κάνουμε κατά τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Το χρόνο που πέρασε, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίσαμε με την ίδια πάντα επιτυχία και συχνότητα τις δραστηριότητές μας και τις εκδηλώσεις μας. Πλέον των 20 κάθε χρόνο, με ποικίλο περιεχόμενο, επαιτειακές, ιστορικές, μουσικοχορευτικές, παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλίες, εκδηλώσεις προβολής και προώθησης κριτικών προϊόντων και υπηρεσιών, την παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή και πολλές άλλες. Μέσω του Ταμείου Αλληλοβοηθείας της Παγκριτίου Ενώσεως βοηθούμε συμπατριώτες μας που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Κάνουμε παρεμβάσεις για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ιδιαίτερη πατρίδα μας. Είμαστε μέσα στο πολιτιστικό κίνημα, κοντά στα σωματεία μας, παρόντες όπου μας
ζητηθεί στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών του οποίου είμαστε μέλος. Προγραμματίζουμε και για τον νέο χρόνο μεγάλη σειρά εκδηλώσεων και δράσεων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την ΑΝΕΚ, τον πρόεδρο τον Γιώργο Κατσαλεβάκη, τον διευθύνοντα σύμβουλο τον Γιάννη τον Βαρδινογιάννη και το διοικητικό της Συμβούλιο, που με μεγάλη προθυμία εδέχτηκαν το αίτημά μας για ακόμα μια χρονιά να γίνει η κοπή της Βασιλόπιτας της Παγκριτίου σε ένα από τα πολυτελή πλοία τους. Μας προσφέρουν απόχερα τη φιλοξενία τους και ό,τι θα επακολουθήσει. Ευχαριστώ τον πλοίαρχο κύριο Κουτσάκη Κωνσταντίνο και τον προϊστάμενο κύριο Σαριδάκη Γιώργο, καθώς και όλο το που από το πρωί προσπαθούν να γίνει η παραμονή μας στο πλοίο άνοτη και ευχάριστη. Ίσως θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι είναι η πρώτη φορά αυτά τα 14 χρόνια που κόβουμε τη Βασιλόπιτα σε πλοίο της ΑΝΕΚ που δεν είναι μαζί μας ο Μπάμπης ο Σαλβαράκης, γιατί έφυγε νωρίς από κοντά μας. Ακόμα ευχαριστώ όλους τους συντελεστές της εκδήλωσής μας, το Σύλλογο Κριτών Νέας Ιωνίας, που σε συνεργασία με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκριτίου μας παραγόρισαν τη χοροδία που απολαύσαμε προηγουμένως. Στη μουσική που θα δούμε στη συνέχεια, τους καλλιτέχνες Γιάννη Αποστολάκη στη λύρα, Λευτέρη Γλαμπεδάκη λαούτο και το μικρό Βασίλη Σκουλά στο λαούτο. Το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Κριτών Γαλατσίου. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Βασίλη Χαρισάκη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Με χοροδιδασκάλους την Άτζη Σαραβελάκη, την Κοσμήτωρα τη δική μας και τον Γιώργο τον Πετράκη. Τους συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για την προετοιμασία της εκδήλωσης. Τους προέδρους και εκπροσώπους των σωματείων μας που είναι πολλοί εδώ και θα τους δούμε στη συνέχεια. Τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας που παρευρίσκονται. Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά με προσωπική και ατομική και οικογενειακή υγεία, ευτυχία και προκοπή. Ο καινούριος χρόνος να είναι καλύτερος για όλους μας από τον προηγούμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα προχωράμε στο κόψιμο της Βασιλόπιτας. Παρακαλώ πολύ τον Πανοσιολογιότατο πατέρα Ιλαρίων Θεοδωρόπουλο και τον πατέρα Τζανουλάκη Χρήστο, εκπροσώπους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιός, κυρίου Σεραφείμ, να έρθουν να ευλογήσουν τη Βασιλόπιτα. Κατ' ουσίαν πολιές πλαχνε Κύριε και νόμων εκπληρών περί το μην θελήσει καταδέχεις αρχική όπως πάψεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών δόξα τη αγαθότητη της η δόξα τη ευσπλαχνία σου δόξα τη ανεκφραστο λόγε συγκαταβάσει σου. Σπάσαν την γη εξήλθεν οφθόγκα σου,
ως δεξαμένην των λόγων σου. Διό θεοπρεπώς εδογμάτισας την φύση των όντων εθράνων σας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα, πατερός ιε, Χριστόν τον Θεόν οικετεύε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεο. Ως τον αιώνων ποιητής και δεσποτίστε των όλων υπερούσιε όντως, την έννοια αυσίων ευλογήσεων περίοδων, σώζον το ελέησου το απείρωη κτήρμων, πάντα στους λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότη, και εκπώντας φοβολήτρωτα εφορών πάση το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της Αν Χριστώ ημών αδερφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των τρίων του Θεού, του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντων των μελών της Πανκριτίου Ένωσης Αττικής Ελέους Υγείας Θείας Βοηθείας Διαφυλάξεως υπέρ αυτών υπομέ. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη δία εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσίμω ημέρα ταύτη και ευλόγησον τους πλαφούντας τούτους, τους προσφερωμένους της δόξαση και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπουσον εφ' εμάς τους τεταδόρατα αυτά ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ ελπήκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών. Πλήθυνον εν αγαθείς την ζωή ημών και κατεύθυνον τα διευθύματα ημών προσεργασία των θείων εντελών. Οτού και πάρτο μόνο είσαι άνθρωπο. Πρεσβείε τη Παναφράντου σου Μητρό, του Εναγίου Πατρό Σιμών, Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Πρόεδρο τη ΑΝΕ είναι ένα φιλό, μια πένα που έχει χαρακτήρα να πάει και ο ίδιο έχει την ίδια δυσκολία. Ξεκινάμε λίγο στο Βασίλειο. Σε άλλη χρονική περίοδο. Σε άλλη χρονική περίοδο. Παρακαλώ πολύ το πλήρω το γύρο που ψάχνει να έρθει η κόσμη. Έργο της το δημιουργικό. Άιστα καλά, ευχαριστώ πολύ. Ένα συμβολικό δώρο, μια ασημένια εικόνα για να τους φυλάει στα ταξίδια τους για το πλοίο του προσωπικού.
Τον εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κύριο Ιωάννη Πλετσοτάκη. Θέλω να μεταφέρω τις θερμές ευχές του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Το 2020 θα είναι σίγουρα μια χρονιά μεγαλύτερης ανάπτυξης, αποκατάστασης της μεσαίας τάξης, στήριξης των κοινωνικά αδύναμων συμπολιτών μας. Εύχομαι, κύριε Πρόεδρε και αγαπητέ μέλη της Πακριτίου, το 2020 να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη, με την ίδια θέρμη, να μας εκπροσωπείτε επάξια, αναδεικνύοντας τις αρχές, τις αξίες, τις παραδόσεις της Κρήτης μας. Στην διοίκηση της ΑΝΕΚ, στο καπετάνιο και στο πλήρωμα εύχομαι ήρεμες θάλασσες. Το κομμάτι θα το αφιερώσω στους ναυτικούς μας που κρατούνται παράνομα, με την ευχή πολύ σύντομα να επιστρέψουν ασφαλείς στις οικογένειές τους. Χρόνια πολλά, κάντε καλό στις οικογένειές σας. Παρακαλώ πολύ τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κυρίες και κύριοι συμπατριώτες και συμπατριώτες, το 2020 έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι από τη μια πλευρά μια χρονιά αισιοδοξίας, γιατί όλοι αισθανόμαστε ότι η Ελλάδα αφήνει σιγά σιγά πίσω της μια δεκαετή κρίση οικονομική. Από την άλλη είναι μια χρονιά περίσκεψης με αυτά που συμβαίνουν όλο το τελευταίο διάστημα με τους γείτονές μας εξ Ανατολών. Κάθε καινούργια χρονιά ευχόμαστε ο καθένας το καλύτερο για όλους τους άλλους. Δεν θα είμαι εγώ εξαίρεση, αλλά πιστεύω ότι για να πιάσουν οι ευχές για καλή χρονιά, μια βασική προϋπόθεση απαιτείται και για αυτά που είμαστε αισιόδοξοι και για αυτά για τα οποία έχουμε την περίσκεψη στην οποία αναφέρθηκα. Αυτό που απαιτείται είναι ενότητα. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε πάνω απ' όλα Έλληνες. Και αν αυτό δεν το ξεχνάμε και πρώτα εμείς στη Βουλή, σίγουρα το 2020 θα είναι μια καλή χρονιά. Και για την Ελλάδα και για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, για την Κρήτη. Εγώ έχοντας πει αυτά, θέλω να κόψω το κομμάτι στον πρόεδρο της Πανκριτίου, τον Γιώργο Μαριδάκη, και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανκριτίου Ενώσεως για τη μεγάλη πολιτιστική τους συνεισφορά όλα τα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Παρακαλώ πολύ τον Υπουργό Υγείας κύριο Κικίλια Βασίλειο. Χωρίς να θέλω να καλησπερίσω και λέω για μία ακόμη χρονιά ότι Κρητικοί και Μανιάτες είμαστε πολύ κοντά. Θα συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε, να αποδέχομαι την πρόσκληση και να είμαι εδώ με καλούς φίλους, να τους βλέπω να πληθαίνουν και την πλάστα να δυναμώνει. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ και προσπαθώ με όλη την δυνάμη να φροντίσω και την υγεία σας. Καλή χρονιά. Παρακαλώ πολύ την πρώην Υπουργό Εξωτερικών και Βουλευτή, την κυρία Τώρα Παπαγιάννη. Thank you.
Φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλή χρονιά, επίσης υγεία, τύχη. Το 2020 ξεκινάει αισιόδοξα. Το 2020 έχουμε βεβαίως, όπως είπε πριν ο Κωστής ο Χατζηδάκης, ανοιχτά ορισμένα προβλήματα, αλλά το καλό μήνυμα είναι ότι στα θέματα εξωτερικής πολιτικής οι Έλληνες και το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι ενωμένο. Κάνει την ίδια ανάλυση, συμφωνεί στη στρατηγική, μακροπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη, και πιστεύω ότι πράγματι ότι όλοι μαζί, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, έχουμε να προσφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν την οποιαδήποτε καταπάτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Τώρα εγώ έχω να πω ένα καλό νέο με την αρχή της χρονιάς. Αμή. Το καλό νέο είναι ότι μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις για το ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ, το περίφημο, ο περίφημος δρόμος Καρμανιόλα, για τον οποίο οι Κρήτες έχουν πληρώσει απίστευτο τίμημα αίματος, διότι η Κρήτη είναι η μόνη περιφέρεια που δεν έχει δρόμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι για εκείνον πρώτη προτεραιότητα θα είναι η επιτέλους να προχωρήσει ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Μέσα στη βδομάδα οριστικοποιούνται και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, άρα τα νέα είναι καλά. Και όπως και στους υπόλοιπους τομείς που η κυβέρνηση κάνει τα πράγματα κανένα τρίμηνο νωρίτερα, έτσι και στο ΒΟΑΚ θέλω να ελπίσω ότι θα το τρέξουμε ώστε να έχουμε το δρόμο το οποίο μας αξίζει. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλους, υγεία, δύναμη, και να θυμάστε, εμείς οι κριτικοί έχουμε ορισμένα βασικά χαρίσματα. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι περπατάμε με ψηλά το κεφάλι. Άντε και βρείτε την προσφάλω. Και τώρα θα κόψω ένα κομμάτι για τις γυναίκες της Κρήτης, διότι αγόρια, χωρίς τις μαμά μανάδες σας δεν θα είσαστε αυτό που είσαστε σήμερα. Παρακαλώ πολύ τον Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη. Απίθανη. Κυρία Πατογιάννη, εγώ σας προτιμώ για προκειτικό. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο που μας δίνει κάθε χρόνο τη χαρά να βρισκόμαστε ανάμεσα σε τόσους πολλούς και τόσους εκλεκτούς συμπολίτες μας. Να ευχαριστήσουμε επίσης την ΑΝΕΚ που μας φιλοξενεί κάθε χρόνο στα πλοία της για αυτή τη μεγάλη γιορτή της Κρήτης. Θέλω να ευχηθώ από καρδιάς υγεία, χαρές και επιτυχίες. Εμείς είμαστε Κρήτες και οι Κρήτες είναι υπερήφανοι. Και στις δύσκολες περιστάσεις που ζούμε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Γιατί στην Ελλάδα, στο έθνος μας, στην Κρήτη, υπάρχει ένα αραγές μέτωπο στην κοινωνία. Είμαστε ενωμένοι, οι πολιτικές μας δυνάμεις είναι ενωμένες, και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, έχουμε και κυβερνήτη κριτικό και αρχηγό στόλου κριτικό, και εμείς πιστεύουμε τις δυνάμεις τις δικές μας με αυτοπεποίθηση και σιγουριά αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε επιβουλή. Είμαστε έτοιμοι και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη να δώσουμε τους αγώνες. Και όπως πάντα θα είμαστε νικητές. Καλή χρονιά, υγεία σε όλους. Μανώλη,
πολύ μικρός ο Φούρσας. Πήρε και τα υπόλοιπα, πρόεδρε. Παρακαλώ πολύ τον Γιάννη τον Τραγάκη, τον αντιπρόεδρο της Βουλής και εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων. Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων και τον πρόεδρό μας τον κύριο Τασούλα, εύχομαι σε όλους μας καλή χρονιά με υγεία. Εύχομαι στην πλειοκτήτια εταιρεία, η οποία μας φιλοξενεί πάντοτε. Πόση χρόνια το είμαστε, μια τριανταρία. Εγώ έχω έρθει καμιά τριανταρία σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ να είναι δυνατό και το πλήρωμα που απαρτίζεται από τους καλύτερους από ό,τι γνωρίζω, γιατί είδα τον πλήρωμα ο οποίος είναι εξαιρετικότατος. Η ευχή για φέτος είναι μία. Ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη. Και η ειρήνη μπορεί να διαφυλαχθεί μόνο με δύναμη και επιβολή. Και μυαλά. Ακριβώς. Άρα τα έχουμε όλα. Και μυαλά έχουμε και επιβολή έχουμε και δύναμη έχουμε. Σωστό. Θα ήθελα να κάνω κάτι, μια αναφορά στα κριτικά σωματεία. Έκανα μια έρευνα, πρόεδρε. Έχουμε 337 σωματεία σε όλη την Ελλάδα. 337 σωματεία, τα οποία εμψυχώνουν όλη την Ελλάδα με την κριτική λεβεντιά, τις κριτικές παραδόσεις και τα κριτικά ήθη και έθιμα. Άρα η Παγκρίτιος αξίζει το σεβασμό μας, την εκτίμησή μας, πρόεδρε μου, και τη μακροεπέρεση του Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ τον βουλευτή, τον κύριο Σπανάκη Βασίλη. Έλα, Βασιλάκη. Ήρθα και εγώ σήμερα εδώ κοντά σας, όχι ως εκπρόσωπό σας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που πραγματικά επιτρέψτε μου να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε να είμαι ένας από τους εκπροσώπους σας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τη μεγαλύτερη περιφέρεια τη Β' Αθηνών, τον νότιο τομέα της περιφέρειάς μας. Αλλά είμαι εδώ ως κριτικός. Είμαι εδώ ως ένας άνθρωπος που μεγάλωσε με τις αρχές και τις αξίες της Κρήτης μας. Της Κρήτης που έχουμε μέσα στην καρδιά μας και που οφείλουμε να κάνουμε πολλά για αυτό το νησί. Με αυτά τα λίγα λόγια θέλω να ευχηθώ υγεία και τύχη στις οικογένειές σας, στα σπιτικά σας. Το 2020 όμως έχει κάτι διαφορετικό από το 2019. Μετά από πολλά χρόνια έχει κριτικό αυτοδύναμο πρωθυπουργό, έχει πρωθυπουργό της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έναν άνθρωπο που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια άλλη εποχή, σε μια νέα εποχή. Και επιτρέψτε μου λόγω ιδιότητας να πω και τα δικά μου. Το 2020 θα είναι η χρονιά που θα εφαρμόσουμε τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές. Θα είναι η χρονιά που θα δείτε αυξημένο το διαθέσιμο εισόδημα λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Προχωρήσαμε ήδη από 22 σε 9% και θα έχουμε συνέχεια. Δεύτερον, θα είναι η χρονιά που θα δείτε και την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη η χώρα. Για όλα αυτά και για άλλα πολλά, ενωμένοι πρέπει να προχωρήσουμε. Να είστε καλά, συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλους όσους είναι κοντά στο έργο της Παγκριτίου. Χρόνια πολλά! Παρακαλώ το βουλευτή, τον κύριο Κυρανάκη Κωνσταντίνο. Καλή χρονιά για μένα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για αυτή την πολύτιμη πρόσκληση. Και να ευχαριστήσω και εδώ στα νότια που έχουμε πολλά και ενεργά, πολύ ενεργά σωματεία των Κρητών για την πάρα πολύ όμορφη δουλειά που κάνουν αυτά τα χρόνια. 7 δεκαετίες πλέον μετράει η Παγκρίτιος Ένωση και νομίζω ότι και τα επόμενα χρόνια εμείς έχουμε καθήκον, πατριωτικό καθήκον, κριτικό καθήκον να ενισχύσουμε αυτά τα σωματεία, να ενισχύσουμε τη δουλειά που κάνετε, το πολιτιστικό έργο, την πολιτιστική κληρονομιά που πρέπει να μείνει ζωντανή, ολοζώντανη για την Κρήτη μας. Θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να αφήσουμε πίσω μας
αυτή τη δεκαετία μιζέριας και αρνητικότητας που ήρθε στη χώρα μας, να προχωρήσουμε με αισιοδοξία, με το κεφάλι ψηλά και με χαμόγελο. Άρα υγεία και ευτυχία στα σπίτια σας, στις οικογένειές σας. Η Κρήτη μας ενώνει, η Κρήτη μας δίνει δύναμη και κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να απειλεί την Κρήτη και την Ελλάδα μας. Καλή χρονιά σε όλους. Παρακαλώ πολύ τον βουλευτή κύριο Μπουτσικάκη Χριστόφορο. Καλημέρα και από μένα. Δεν θα είμαι πιο προηγουμένος εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που έρχεστε για άλλη μια χρονιά εδώ στον Πειραιά, στο φιλόξενο καράβι Τσανέκ. Εύχομαι σε όλους ένα λαμπερό 2020 με υγεία, χαρά και ευτυχία στα σπίτια σας και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Παρακαλώ πολύ τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Πώς είναι δημοτικά, είναι το όργανο, Κύριε Πρόεδρε και αγαπητό Διοικητικό Συμβούλιο, καταρχήν να σας συγχαρώ για άλλη μια χρονιά. Δείχνετε ποια είναι η Κρήτη. Η Κρήτη είναι ενωμένη, δυνατή και εμείς εδώ, όχι μόνο γιατί καταγόμαστε από την Κρήτη, γιατί αγαπάμε την Κρήτη και θα κάνουμε τα πάντα. Χαίρομαι ιδιαίτερα ως κριτικός, μετά από και τη δική σας δυναμική, σήμερα η περιφέρεια της Αττικής έχει ένα κριτικό. Είμαι εδώ κοντά σας, θα κάνουμε τα πάντα για την Κρήτη και εύχομαι υγεία, μακροημέρευση σε όλους, δημιουργία και να μην αφήνουμε τίποτα που μπορούμε σήμερα να το κάνουμε για αύριο. Και του χρόνου εδώ να είμαστε όλοι πιο χαρούμενοι, με μια χώρα πιο δυνατή και μια Αττική όμορφη όπως την ποθούμε όλοι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Το κομμάτι θα μου επιτρέψετε κύριε Πρόεδρε να το κόψω, το έκοψε βέβαια και η Ντόρα, στις μανάδες τις κριτικές γιατί τις αγαπάμε όλες. Παρακαλώ πολύ τον Δήμαρχο Αθηναίων κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εγώ έχω την πάρα πολύ μεγάλη χαρά και την πάρα πολύ μεγάλη τιμή να συνοδεύω σήμερα το μεσημέρι εδώ μια περήφανη κριτικιά. Την ακούσατε λίγο νωρίτερα, είναι μια ψηλή μελαχρινή η οποία με έχει μάθει δύο πράγματα. Με έχει μάθει να αγαπάω την Κρήτη και βέβαια δεν με αφήνει να ξεχάσω την Κρήτη. Θέλω λοιπόν, σε περίπτωση που δεν είναι προφανές, έλαβα το μήνυμα και ανταποδίδω για αυτά που είπε πριν για τις μανάδες και τους γιους, έτσι. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ σε όλους και σε όλες χρόνια πολλά και καλά, με υγεία, με δύναμη, να είμαστε γεροί, να ανταμώνουμε και να είναι το 2020 η χρονιά της Κρήτης, αλλά να είναι και η χρονιά της Αθήνας, έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόραλη. Καλημέρα σε όλους και από μένα. Καλή χρονιά, υγεία για εσάς τις οικογένειές σας. Χαίρομαι και εγώ ξανά στον Πειραιά, είπα κύριος Πρόεδρε, και έχουμε αναπτύξει μια σχέση. Μέχρι τώρα μιλάγανε όσοι είχαν κάποια σχέση με την Κρήτη. Μου άρεσε να είμαι κριτικός, ξέρετε πολύ καλά ότι και έχω παντρευτεί και έχω βαφτίσει το παιδί μου στην Κρήτη χωρίς να είμαι ούτε εγώ ούτε σύζυγός μου κριτικιά. Άρα έχουμε μια σχέση με την Κρήτη. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Τώρα πάλι μια δύσκολη χρονιά νομίζω για όλους μας. Αλλά μια χρονιά πρέπει να έχουμε αισιοδοξία σε όλα τα θέματα και στα οικονομικά, στα κοινωνικά και στα εθνικά και γεωπολιτικά. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ουσυχία
Πού είναι όλα καλά. Διπλές λοιπόν ευχές με το 2020, διπλές ευχές για όλους. Να είστε καλά. Κύριε Μόραλη, είστε εντυμένος πληθυκός όμως. Στρώτα μου πιάνει ο γιος την κοπελιά και γίνονται ζευγάρι, και γίνονται ζευγάρι. Ρε φεύγανε,
χρόνια μου, να παίρνει από τα μάτια μου.